πιόν, ναι, κάτι ίδια και ίδια. Λέω, βαριέμαι τον εαυτό μου, πρέπει να κάνω κάτι καινούριο. Η ίδια δεν βαριέται τον εαυτό της. Αυτό είναι ενοχλητικό, δηλαδή. Δεν βαριέται να προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο πιο καινούριο. Δηλαδή, συνεχώς λέει και κάνει τα ίδια πράγματα σε μια τηλεόραση η οποία είναι σε μια παρακμή τεράστια. Παίζει αυτά τα, κάνει τηλεμάρκετινγκ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάνει τη χαριτωμένη σαν μια κοπέλα που είχα στο Παρίσι, καταπληκτική, τη Κοντσίτα στο Μαγιόρ, η οποία ήταν καταπληκτική αυτή και η οποία ήταν 50 και κάτι και συνεχώς φορούσε κάτι ντεκολτέ τεράστια που τα στήθη θέλανε, πώς το λένε, πιλωτή για να σταθούν. Έκανε διάφορα, αλλά και ήταν χαριτωμένη για αυτό, σαρκαζόταν, ήθελε να είναι ωραία. Έλεγε, παρόλο ότι είμαι αυτή που είμαι, ενώ βλέπεις εκεί πέρα, ας πούμε, επιμένει να είναι ζαχαρομπεμπέκα, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να είναι ζαχαρομπεμπέκα στα 50. Πρέπει να... Είναι ωραία, βλέπεις και την Μπελούτσι, ας πούμε, είναι μια γυναίκα, ξέρω εγώ, 50 χρονών, αλλά κρατάει ένα άλλο στυλ. Είναι αισθησιακή, σεξι, αλλά δεν κάνει την μπεμπέκα. Ναι, αυτό είναι ο κριτικός. Κάτι είναι και λίγο διαφορετικό το επάγγελμα.